Εργαζόμενοι στην ΕΡΤ παρά τι συνεχιζόμενε απεργιακέ κινητοποιήσει. Όπω έδειξε ένορκη η διηγητική εξέταση που διεξήχθη, το ποσοστό των εργαζομένων που επισήμω απεργήσαν και συνεπώ δεν πληρώθηκε είναι μεταξύ 1,51% έω 23,86%. Έστηση προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην ΕΡΤ πληρώνεται κανονικά κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων απεργιακών κινητοποιήσεων τι οποίε κυρίσουν τα συνδικάτα στη δημόσια τηλεόραση. Είναι ενδεικτικό ότι στι 30 Νοεμβρίου του 2011, από το σύνολο των περίπου 3.500 εργαζομένων τη ΕΡΤ, μόλι 250 δεν πληρώθηκαν, ποσοστό που ανέρχεται σε 7,16%. Στην 24 ωρια απεργία τη 3η Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι που δεν πληρώθηκαν ήταν μόλι 77, ποσοστό δηλαδή 2,2%. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων της ΕΡΤ που δεν πληρώθηκαν, το οποίο ανήλθε σε 23,8% καταγράφηκε στην 24η απεργία της 16ης Δεκεμβρίου, όταν από το σύνολο των 859 δημοσιογράφων, μόνο στους 205 δεν καταβλήθηκε το ημερομίσθιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά για τη στάση των αρμόδιων διευθύνσεων τη κρατική τηλεόραση αλλά και τη διοίκηση τη ΕΡΤ, οι οποίε άναβαν το πράσινο φω προκειμένου να πληρωθούν δημοσιογράφοι, διοικητικοί και τεχνικοί εργαζόμενοι οι οποίοι είτε εργάστηκαν, είτε απουσίαζαν δικαιολογημένα, είτε είχαν οριστεί προσωπικό ασφαλεία. Αν δηλαδή παρελκυστικά δηλώνεται. Άλλο λόγο πέραν του λόγου του πραγματικού για τον οποίο απεργεί, τότε πρέπει να υφίσταται τι συνέπειε οι οποίε προβλέπονται από τον νόμο. Κανονικά, άλλου τύπου άδειε εκείνη την ημέρα δεν συγχωρούνται και δεν δικαιολογούνται. Ένα ακόμη ζήτημα που εγείρεται αφορά στου πολίτε που πληρώνουν μέσω τη ΔΕΗ το ανταποδοτικό τέλο για την ΕΡΤ ύψου 300 εκατομμυρίων ευρώ ετησίω και από το οποίο πληρώνονται οι εργαζόμενοι τη δημόσια τηλεόραση. Αν και οι πολίτε πληρώνουν κανονικά, ακόμα και για τις ημέρες που απεργούν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, δεν απολαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες για τα χρήματα που καταβάλουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στι απανοτέ κινητοποιήσει δημοσιογράφων, οι οποίοι και κατάφεραν να εξαιρεθούν τελικά από το ενιαίο μισθολόγιο, από τι 5 έω και τι 16 Δεκεμβρίου, το ποσοστό όσων δεν πληρώθηκαν κυμαίνεται από 1,5 έω 23,8%. Η διοίκηση τη δημόσια τηλεόραση αναγκάστηκε μετά τα στοιχεία αυτά που είδαν το φω τη δημοσιότητα να διατάξει ένοργη διοικητική εξέταση. Τα συνδικάτα των εργαζομένων της ΕΡΤ υποστηρίζουν ότι λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της δημόσιας τηλεόρασης η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων εργάστηκε ως προσωπικό ασφαλείας όλες τις ημέρες των κινητοποιήσεων.